Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παψόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται, γυρίσατε? Γυρίσαμε. Μια διάκριση για το Άργος Οριστικός στα βραβεία που είχαμε στην τελετή, βράβες που είχαμε το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα, στα Best City Awards 2022. Ναι. Και ο μοναδικός Δήμος από τη Δυτική Μακεδονία που έλαβε διάκριση, συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πώς έχουν τα πράγματα, πώς έγινε όλο αυτό? Πώς έγινε αυτό? Είναι ένας διαγωνισμός, γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Αφορά καλές πρακτικές δήμων και φέτος υπήρχε και μία, φέτος πέρυσι στην ουσία έγινε ο διαγωνισμός. Η βράβευση ήταν να γίνει τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, λόγω κορονοϊού μεταφέρθηκε και πήγε στις 10 Μαρτίου. Πέρυσι λοιπόν υπήρχε και ένα κομμάτι που αφορούσε την πράσινη ενέργεια, συμβολή στο ενεργειακό αποτύπωμα των εκπαιδευτικών δομών. Εκεί λοιπόν συμμετείχαμε ως Δήμος με τα έργα και τις δράσεις που είχαμε, τις ενεργειακές στα σχολεία, και μάλιστα όχι για όλα τα σχολεία, είχαμε βάλει 6-7 σχολεία αν θυμάμαι καλά, αυτά που όντως ήταν σε μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης οι εργολαβίες. Δηλαδή δεν είχε μπει μέσα ούτε η αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου που πλέον είναι ολοκληρωμένη και είναι και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, σημαντικό αυτό. Ούτε το κολυμβητήριο, για το κολυμβητήριο δεν είχαμε υπογράψει ακόμη τότε σύμβαση. Τέλος πάντων, συμμετείχαμε σαν Δήμος με αυτές τις δράσεις. Ελέγχθηκαν όλα από την Επιτροπή και είχαμε αυτό το ευτυχές γεγονός που μας κάνει περιχαρείς όλους, μας δίνει κουράγιο και ανατροφοδοτεί το κουράγιο μας για να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις στο Δήμο και όχι μόνο. Μάλιστα. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι πήρατε το συγκεκριμένο βραβείο για την ενεργειακή αναβάθμιση, όπως το λέτε, και αυτάρκεια των σχολικών μονάδων του Άργους, και νομίζω δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο χωρίς ενεργειακή αναβάθμιση σήμερα στο Άργος, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, και απλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα. Ακόμη και το Δημοτικό Σχολείο του Κωνσταραζίου, που είναι το μοναδικό, ναι, πλέον σχολικό συγκρότημα μαζί με τον υπηαγωγείο που υπάρχει στη Δημοτική Ενότητα του Ίωνα Δραγούμε, ήδη έχει γίνει και γι' αυτό ο διαγωνισμός και έχουμε υπογράψει και γι' αυτό σύμβαση, που γίνεται και η προέκτασή του, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά και των διδασκών, των δασκάλων εκεί, μεγαλώνει και αξιοποιείται και αυτό ενεργειακά με την ίδια φιλοσοφία που έγιναν και όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Μαζί σας στην τελετή βράβευση ήταν και ο προϊστάμενος αλλά και υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Σαφώς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως τέτοιου είδους δράσεις, τέτοια είδους έργα και γενικότερα όλα δεν γίνονται από έναν άνθρωπο, αλλά γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων. Έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε εδώ στο Δήμο, αιρετοί, υπάλληλοι αλλά και συνεργάτες, βάζουμε στόχους. Τηγανιζόμαστε κατ' ο κοινός λεγόματος, ανταλλάσσουμε απόψεις, βάζοντας πάντα πολύ ψηλά τον πύχη, και έχουμε αποδείξει ότι με πάρα πολλή δουλειά, υπομονή και επιμονή και στόχευση μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά και γινόμαστε περήφανοι για όλη αυτή την προσπάθεια. Ξεκουραζόμαστε στην ουσία με αυτή την ηθική ικανοποίηση που νιώθουμε σε τέτοιου είδους στιγμές, και σύν της άλλης κάνουμε γνωστό το Δήμο μας στο Πανελλήνιο. Θα λάβετε μέρος και του χρόνου σε αυτά τα βραβεία? Φυσικά και θα λάβουμε. Σε άλλο κομμάτι, σε άλλο τομέα? Θα δούμε, γιατί είδαμε ότι και στους υπόλοιπους τομείς δεν υπήρχε κάτι που υστερούμε, και μάλιστα μπορώ να πω χωρίς να υπερβάλλω ότι κάποιες από αυτές τις δράσεις εμείς ήδη τις έχουμε προσιλοποιήσει. Οπότε θα κάνουμε μία γκάμα λοιπόν υποψηφιοτήτων, να συμμετέχουμε και του χρόνου, βάζοντας στόχους αρκετά πιο υψηλούς. Μάλιστα. Τώρα, βρισκόμαστε μπροστά στην κατασκευαστική περίοδο. Τι να περιμένουμε φέτος, Δημαρχέ?
Για να δούμε καταρχήν πώς θα εξελιχθεί το θέμα του... η γενικότερη κατάσταση με τα ενεργειακά, του πολέμου δηλαδή βασικά, η οποία έχει εκτουξεύσει τα ενεργειακά με πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως πρώτα απ' όλα στην ομαλή διαβίωση των συνδημοτών, γιατί πάνω απ' όλα για μας αυτό προέχει και δεν προέχουν τα έργα. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, το να κάνουμε έργα και στο τέλος να μην έχουμε πολίτες να τα κάνουν χρήση, δεν έχει και κανένα νόημα και δεν θα είμαστε περήφανοι τότε. Όταν έχει το πετρέλαιο θέρμανσης στην ακριτική Καστοριά που έχουμε 7 μήνες χειμώνα και ειδικά φέτος όπως πάει ο χειμώνας, με πετρέλαιο 1,70. 1,70 είναι φθηνό. 1,74 έχει σήμερα. Ή 1,76 δεν θυμάμαι. Αναλόγως βεβαίως το βράδυ. Με πετρέλαιο κίνησης 2,10. Με βενζίνη στο Θεό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος προβληματισμός με λογαριασμούς ρεύματος που πλέον ανοίγοντας τον φάκελο από όποιον πάροχο κι αν είναι παθαίνει εγκεφαλικό. Και με τη λογική ότι με το που περνάνε 62 μέρες γίνεται διακοπή, όπως αντιλαμβάνεσαι αγαπητέ Χρήστο, αυτά είναι όλα πολύ δυσάρεστα, οπότε και ο προγραμματισμός των έργων πάει από ό,τι φαίνεται όχι σε δεύτερη μοίρα, απλά πάει λίγο πιο συγκρατημένα. Γιατί και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν τα προβλήματά τους. Και εδώ θα ξηθεί, μια και το λέτε, υπάρχει περίπτωση στα έργα που έχουν πάρει ήδη εργολάβη και με τις τιμές που συνεχίζουν να αυξάνονται, να έχουμε να θεωρήσεις προϋπολογισμών, εμπόδια στα έργα που θα εκτελεστούν. Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί το έχουν αντιληφθεί στο Υπουργείο και ήδη για την περασμένη χρονιά έχει δοθεί μια αναθεώρηση. Αλλά πιστεύω πως κάτι αντίστοιχο θα γίνει και φέτος και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα αφενός μεν όλων των συνδέσμων των εργοληπτικών επιχειρήσεων αλλά και της ίδιας της ΚΕΔΕ που κατ' ουσίαν μέσω των Δήμων υλοποιούνται τα περισσότερα των Δήμων των φορών γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού εκτελούνται τα περισσότερα έργα τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Ευελπιστώ ότι θα πάρθουν μέτρα, ευελπιστώ πως κάτι θα γίνει, γιατί δυστυχώς τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αύξηση της ενέργειας είναι πολλαπλά. Δεν είναι μόνο ότι ανέβηκε το πετρέλαιο, δεν είναι μόνο ότι ανέβηκε το φυσικό αέριο. Βλέπετε ότι έχει φτάσει η μεγαβατόρα σε τιμές οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Όταν όμως έχεις όλα τα υλικά να μεταφέρονται είτε με οδικές μεταφορές είτε με οτιδήποτε άλλο που ως βάση κίνηση έχουν το πετρέλαιο ανεβαίνουν και αυτά, ως βάση παραγωγής έχουν το φυσικό αέριο το πετρέλαιο άρα και το κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο άρα και το κόστος προμήθειας μεγαλώνει πάρα πολύ και όλα πλέον είναι ένα ντόμινο, όλα λοιπόν είναι μία αλυσίδα. Ευελπιστώ πως θα πριτανεύσει η λογική και θα υπάρχει ένα φρένο και ένας ουσιαστικός έλεγχος για σωστή διαχείριση όλων αυτών για να μπορέσουμε στο βαθμό του δυνατού, γιατί να είμαστε ρεαλιστές έτσι, στο βαθμό του δυνατού να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Γιατί δυστυχώς με αυτό το ρυθμό έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση πολύ φοβάμαι ότι θα είναι εμπόλεμη. Και έχεις πόλεμο όχι μόνο όπως αυτή τη στιγμή που δυστυχώς εν έτη 2022 έχουμε πόλεμο με πραγματικά πυρά στην Ρωσία και στην Ουκρανία, αλλά θα υπάρχει οικονομικός πόλεμος και κοινωνικός. Και εδώ το βλέπουμε με τις διαστάσεις που μπορεί να έχουμε σε κάποιες μέρες. Εδώ τα αρτοπία και από ό,τι μας λένε και οι αγρότες, εδώ αποθέματα σε στάρια, αλεύρια και ζωοτροφές έχουμε για ένα μήνα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει παρακάτω. Πραγματικά είναι εφιάλτης το τι μπορεί να συμβεί. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ καλά και τα έργα, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Πάνω απ' όλα έχουμε συμπολίτες, έχουμε συνανθρώπους μας που πρέπει να δούμε το τι θα κάνουμε και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Κάτι μόνο για τις ασφαλτοστρώσεις. Βλέπω και διάφορα σχόλια και για τους δρόμους. Τα λέγαμε και με την Καστοριά εδώ το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν στρώνω άσφαλτο αν δεν περάσουν όλα όσα είναι να περάσουν από αέρια, ίδρυυση για την Καστοριά κτλ. Αν και έχουμε πολλά χρόνια να δούμε έτσι και αλλιώς ασφαλτοστρώσεις, γιατί δεν έβγαιναν και νομίζω και κονδύλια για αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό το ζήτημα εσείς πώς θα το διαχειριστείτε? Λοιπόν, ακούστε λίγο. Γιατί πρέπει κάποτε να βάλουμε κάποια πράγματα σε σειρά και να μην μπαίνουμε στη λογική το τι κάθεται και τι κριτική κάνει ο καθένας. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη.
Καλό είναι όμως να κάνουμε πρώτα όλη την αυτοκριτική μας. Δηλαδή, ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δηλαδή, σε μένα αρέσει να βαδίζω σε δρόμο που δεν έχει λακκούβες, να το ξεκαθαρίσουμε, που έχει μπαλώματα από λακκούβες. Φαντάζομαι πως όχι, πρέπει να είμαι τρελός. Εμένα μου αρέσει οι συνδημότες μου να έχουμε κάνει 500 δυο να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης, τις συνθήκες των κτηρίων για την εκπαίδευση και 1000 δυο και να υπάρχει έναν κάθι που λέγεται εσωτερική οδοπία και να μην το κάνω ενώ μπορώ και μ' αρέσει γκρίνια, είμαι μαζόχας, νομίζω πως όχι. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε? Ένας ουσιαστικός λόγος είναι αυτός, ότι είναι άδικο, είναι μη ορθό, είναι μη λογικό σε έναν δρόμο που θα πας να σκάψεις 6 μήνες, να πας τώρα να πας να τον στρώσεις. Ένα. Δεύτερον, πιο ουσιαστικό, για να το στρώσω, με τι να το στρώσω, με τι χρήματα? Έχει να βγει χρηματοδότηση. Αυτό μας το έλεγε η Καστοριά, ότι έχει να βγει. Έχει να βγει χρηματοδότηση για εσωτερική οδοπία 30 χρόνια. Δεν είμαι υπερβολικός, μιλάμε στοιχεία. 30 χρόνια. Από άσπαρτο υλικό να ήταν, θα είχε λιώσει. Πόσο μάλλον όταν είναι απασφαλτικό. Και με όλα αυτά που προκύπτουν, με βλάβες σύνδρευσης, αποχέτευσης, σκάβει ο ένας να περάσει οπτική ίνα, σκάβει ο άλλος να περάσει καλώδια μέσης τάσης, σκάβει ο άλλος για να κάνει υπογειοποίηση και έχει γίνει αυτό το αλαλούμ. Τρίτον, και θα μιλήσω για το Δήμο, το δικό μου. Οι Δήμοι, οι οποίοι έχουμε πρωτεύουσες κάτω από 10.000 κατοίκους, όπως είμαστε εμείς, και δεν είμαστε πρωτεύουσες νομών, δεν έχουμε πρόσβαση σε κανένα μέτρο, σε κανένα πρόγραμμα που να αφορά εσωτερική οδοπία. Όπως παραδείγματος χάρη, πολύ πρόσφατα είχαμε και δει και ένα δελτίο από την κυρία Αντωνίου για την πόλη της Καστοριάς. Τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις για ασφαλτοστρώσεις. Έχει κάποια προγράμματα που θα μπορούσε, βέβαια όχι ακριβώς στοχευμένα, έτσι, έχουν τα λεγόμενα ΒΑ. Ναι. Στα προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τα οποία μπορούν να βάλουν μέσα αναπλάσεις, μέσω των αναπλάσεων μπορούν να βάλουν και κάποια τμήματα ασφαλτοστρώσεων. Όπως επίσης το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, η πρόσκληση 6, που αφορούσε εσωτερικές αναπλάσεις, ήταν δικαιούχοι μόνο οι πρωτεύουσες των νομών. Εμείς δεν είχαμε καν δικαίωμα. Εμείς έχουμε απόλυτα έτοιμες μελέτες, όρεμες μελέτες. Να κάνουμε τα πάντα, όχι μόνο μέσα στο Άργος, αλλά και στους οικισμούς. Τα χρήματα που είναι. Μάλιστα σκεφτόμαστε και το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, που ειδικά τώρα που τελειώνει ο χειμώνας, μετά τους άπειρους τόνους αλατιού που έχει πέσει, για να είναι εύκολη η προσβάσιμη δρόμη κατά τις φάσεις της χιονόπτωσης και του παγετού, έχουν καταστραφεί ακόμη και τα κομμάτια τα οποία ήταν καλά. Άρα λοιπόν σκεφτόμαστε ακόμη να πάμε σε λογικές δανειοδότησης με ευνοϊκά επιτόκια από το Ταμείο Παρακαταθηκών, όχι να αποκαταστήσουμε, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και ρεαλιστές, όχι να αποκαταστήσουμε στο 100% το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον εκεί που υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, όπως ας πούμε στην οδό Καραβαγγέλη, που ήταν ένας από τους πιο προσβάσιμους δρόμους που οδηγούσε την κίνηση από το κέντρο της πόλης προς τον περιφερειακό και ήταν ναρκοπέδιο. Πάντως όλα αυτά σε κάθε περίπτωση μετά το αέριο. Όχι απόλυτα. Η λύση που δώσαμε στην Καραβαγγέλη, που ξέρουμε ότι θα ξανασκαφτεί, δόθηκε προσωρινή μεν, με έναν τρόπο τεχνικά που κάναμε ένα πείραμα κατ' ουσίαν και μία δοκιμή και είδαμε ότι μπορεί να ισχύσει και για τους υπόλοιπους δρόμους εντός του αστικού ιστού, αλλά και αντίστοιχα εντός του αστικού ιστού των χωριών όπου υπάρχει πρόβλημα, και σας λέω ότι θα το δούμε λίγο μετά το Πάσχα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Προσανατολιζόμαστε ως τελευταία λύση να πάμε και σε αυτήν τη λύση, μια και τα οικονομικά του Δήμου μπορεί να μην είναι απόλυτα θυρά, αλλά δεν χρωστάμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και κατά τον έλεγχο που κάνει το Ταμείο Παρακαταθηκών μπορεί να μας χορηγήσει δάνειο για τέτοιου είδους δράσεις, άρα να πάρουμε ένα δάνειο με ευνοϊκούς όρους για να πάμε να διευκολύνουμε
την καθημερινότητα των δημοτών. Μπροστάλλει δηλαδή σε αυτά που δεν μας προσφέρουν γενικότερα όλοι οι υπόλοιποι, είτε λέγεται πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πάροχος καυσίμων, θέρμανσης και κίνησης, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούμε ως Δήμος να διευκολύνουμε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και σήμερα. Πάντα τέτοια για το Άργος και του χρόνου ακόμη μεγαλύτερα βραβεία. Να είστε καλά, Χρήστο μου. Εγώ ευχαριστώ για την διευκόλυνση και έστω αυτόν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενημερώνουμε τους δημότες μας, μιας και δυστυχώς ακόμη οι κανόνες που έχει διαμορφώσει και η νέα τάξη πραγμάτων, η πανδημία μας κρατάει ακόμη αρκετά μακριά, και θα το πω και ιδιαίτερα εμένα που προσωπικά, που κατ' κοινώς λεγόμενο καήκαμε στο γάλα, φυσάμε και στο γιαούρτι. Όταν έχεις περάσει δύσκολες μέρες με τον κορονοϊό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μαζί, δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο να κυκλοφορείς πολύ ελεύθερα έξω. Τουλάχιστον γι' αυτό ας με συγχωρήσουν οι συμπολίτες μου, ας με συγχωρήσουν οι συνδημότες μου, ας το δούμε λίγο πιο, με πιο ευρύ πνεύμα, και ελπίζω ότι μπαίνοντας στην άνοιξη θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πέσει η πανδημία και θα ξανανταμώσουμε με ατέλειωτες ώρες κουβέντας και ό,τι άλλο θέλουν. Έγινε, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, yeah, καλημέρα. Yeah. Θα λοιπόν με τον Δήμαρχο για το θέμα της βράβευσης του Δήμου του Άργους Οριστικού, αλλά και για το τι έρχεται από εδώ και πέρα, και κυρίως με ένα θέμα που το βλέπω πάρα πολύ συχνά να σχολιάζεται, όχι μόνο για το Άργος, για παντού, για τις ασφαλτοστρώσεις. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.